Μήπως πρέπει να πούμε no comment, δηλαδή χωρίς σχόλια αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, γιατί οι σχολιασμοί πλέον πρέπει να γίνονται ή με χιουμοριστικό τρόπο ή με πολύ άγριο και βάρβαρο τρόπο. Κάπου έχει καταδείξει το θέμα, έχει αγγίξει τα όρια όχι της γελιότητας. Δεν μπορώ να χαρακτηρίσω και δεν μου έρχεται στο μυαλό η λέξη να χαρακτηρίσω αυτά τα πράγματα. Δηλαδή τώρα για να μπορέσουν να πείσουν τον κόσμο ότι θέλουν να χτυπήσουν τη φοροδιαφυγή και να δημιουργήσουν έτσι συνθήκες ανάπτυξη στην οικονομία μας κλπ. Αυτοί που κόβουν αποδείξεις μέσα από κληρώσεις που θα γίνονται κλπ. Θα παίρνουν και ένα ψυγείο, θα παίρνουν και μια κουβέρτα, θα παίρνουν και ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο, ένα ταξίδι ξέρω εγώ στη Χονολουλού. Κάπου τα πράγματα έχουν αρχίσει, δεν ξέρω, και ξεφεύγουν σε όλα επίπεδα, και σε πολιτικό και σε οικονομικό επίπεδο και σε κοινωνικό και σε φιλοσοφικό. Κάπου τα πράγματα έχουν αποκτήσει μια κατάπτωση η οποία δεν ξέρω πού θα οδηγήσει πλέον. Πρέπει να καταλάβουν και να πείσουν μάλλον οι κυβερνώντες μας, να πείσουν τους δανειστές μας, γιατί αυτοί κυβερνούν σήμερα τη χώρα, οι δανειστές μας, αυτοί που οποιαδήποτε προσπάθεια και αν κάνει η κυβέρνηση, αν θέλετε οποιοδήποτε μέτρο και παραλάβει, αν δεν έχουν την απόλυτη έγκρισή τους, με ένα φάξ το ακυρώνουν και το αποσύρουν πίσω, το αποσύρουν τους γυρεύτες, να τους πείσουν ότι για να θέλουν αυτή η χώρα να πάρει μπροστά, πρέπει να δημιουργήσουμε συνθήκες ανάπτυξης. Πρέπει να δημιουργήσουμε συνθήκες τέτοιες που να διαμορφώσουμε και τα πλεονότητα που λένε σε πραγματικό επίπεδο και σιγά σιγά αν θέλουν αυτοί σε βάθος χρόνου να πάρουν τα χρήματά τους πίσω. Όχι έτσι. Γιατί είναι πεισμένος πλέον ότι δεν θέλουν να τα πάρουν, δεν γνωρίζουν ότι θα πάρουν τα χρήματά τους πίσω και σου λέει όσο μπορούμε να επιβάλλουμε κάποια πράγματα, να αγγίξουμε τα όρια της γελιότητας, ακόμα που είπε ο φίλος μου ο Νίκος, έτσι. Και έτσι να διαμορφώσουμε συνθήκες απόλυτου ελέγχου πολιτικό και οικονομικό επίπεδο της χώρας αυτής για να μπορέσουμε να τη διαμορφώσουμε το μοντέλο που θέλουμε και η χώρα αυτή να πηγαίνει στο μέλλον μέσα από τις υπηρεσίες και να καταλάβουμε τα προϊόντα μας εμείς εκεί και να είναι με τέτοια διαδικασία συνεργασίας. Ξέρετε ότι δεν θα τα πάρουν πίσω. Αν θέλουν να πάρουν τα πίσω, πρέπει να δημιουργήσουν, να μας δώσουν δυνατότητα να κάνουμε συνθήκες ανάπτυξης στη χώρα αυτή με ένα σχέδιο, με συγκεκριμένο τραπεζικού συστήματος, με συγκεκριμένες ποσοστά χρηματοδότησης στην πραγματική οικονομία, με συγκεκριμένες πολιτικές ανάπτυξης, έτσι που να δημιουργήσουμε συνθήκες που να διαμορφώσουν έτσι αν θέλετε ένα ΑΕΠ που σιγά σιγά να μπει στην διαδικασία που να βοηθήσει και το όλο οικονομικό κύκλωμα και ταυτόχρονα και τις πράξεις, ταυτόχρονα και τα εισοδήματα και ταυτόχρονα και τα πληρώματα όλα. Αυτά τα πράγματα θέλουν μια δυστυχώς δεν μπορεί να το κάνει η κυβέρνηση αυτή. Ας πείσει αυτούς λοιπόν ότι θέλουν να το κάνουν έτσι. Διαφορετικά, με το να δημιουργούμε αυτές, δηλαδή με αυτά τα πράγματα, μου θυμίζει ότι έκανε παλιά ο Κοτσόβολος, ελάτε να πάρετε ξέρω εγώ ένα ψυγείο και να σας δώσουμε μια κουβέρτα μαζί. Μην αγγίζουν τα όρια αυτά, γιατί η οικονομία αυτή και η χώρα αυτή δεν αντέχει άλλο εξευτελισμό και άλλο ξέρω εγώ να μην ταπείνωση. Μην μας ταπεινώνουν άλλο. Είναι να μας πούνε στα αλήθεια ότι αυτό το μοντέλο θέλουν να φτιάξουμε, μας το έχουν πει, μας το έχουν δείξει. Εμείς θα κάνουμε κουμάντο, εσείς θα κάνετε αυτά, να το κάνουμε έτσι. Και εμείς κάνουμε τα λεπτά. Κύριε Κουμαντάκη, μήνυμα. Μη μας ταπεινώνουν άλλο. Είναι ταπείνωση. Εγώ νιώθω σαν επιχειρηματίας και σαν αν θέλετε αεκονομούνται άτομα σε αυτή την πραγματική οικονομία μέσα. Νιώθω ιδιαίτερα ταπεινώνωση για τη χώρα μου και για την επιχείρησή μου και για ό,τι αντιπροσωπεύω. Μάλιστα. Κύριε Κουμαντάκη, μήνυμα παρατήρηση προς εσάς από κάποιον που σας ακούει αυτή την ώρα ότι για να πείσουν τους δανειστές για κάτι τέτοιο, δηλαδή περί ανάπτυξης θέσεων εργασίας και όλα τα υπόλοιπα τα οποία αναφέρετε, θα πρέπει εκείνη να έχουν ένα σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της χώρας αρχικά και βέβαια από την άλλη εκείνο το σχέδιο που θα οδηγήσει τη χώρα εκτός των μνημονίων. Τι απαντάτε? Εκτός των μνημονίων είναι μια μεγάλη κουβέντα, διότι εγώ δεν νομίζω ότι θα πιστούν οι δανειστές μας να μείνει η χώρα εκτός μνημονίων. Διότι τα μνημόνια τι είναι? Είναι αυτά που έχουμε υπογράψει και συνοδεύουν τις δανειακές συμβάσεις. Η χώρα είναι καταχρεωμένη. Μας έχουν δανείσει. Έχουν μεταφέρει τα χρήματα από το τραπεζικό σύστημα στα κράτη. Και ειδικά του Βορρά, της Βορρής Λίντας, ειδικά το μεγαλύτερο ποσοστό εκεί, που για να μπορούν να ελέγχουν τη χώρα και να μορφώσουν το πλαίσιο που θέλουν, το οικονομικό μοντέλο.
κέντρο που θέλουν και την πολιτική κατάσταση που θέλουν στη χώρα. Δεν μπορεί να του πει τώρα τι θέλουν. Επιτήρηση θα είμαστε. Και θα πρέπει επιτήρηση σημαίνει, και αυτό είναι και η πιέση που δέχεται η κυβέρνηση αυτό το διάστημα, είναι να μπορέσουν μέσα από τη σκληρότητα των μέτρων που θέλουν να επιβάλλουν και αυτά τα αστεία πράγματα που θέλουν να επιβάλλουν, έτσι, να δημιουργήσουν στη χώρα την κυβέρνηση ότι εμεί είμαστε στο πάνω χέρι, εμεί θα ελέγχουμε, εμεί θα έχουμε μια σκληρή επιτήρηση, για αυτά πρέπει την υπογράφηση μέχρι τώρα. Των εντό εισαγωγικών μεταρρυθμίσεων που συνοδεύουν τι δανειακέ συμβάσει. Μάλιστα, κύριε Κουμαντάκη. Φεύγω από το μνημόνιο. Πώ φεύγω? Φεύγω και εγώ, φεύγω από την. Πάω και λέγω κάπου. Δεν μπορούμε να φύγουμε έτσι. Λοιπόν, θα είμαστε απλά να του πείσουν ότι δεν μπορεί να πάει άλλο αυτή η ιστορία. Κρατάω δύο κουβέντε. Να κάνουμε κάποια άλλα πράγματα σε συνεργασία. Να πούμε ότι φεύγουμε. Δεν γίνεται. Ωραία, λοιπόν, κύριε Κουμαντάκη. Και αν πούμε, αφού καταλάβουμε τον χρόνο. Βγαίνουμε εκτός του οικονομικού συστήματος, μέσω μια διαδικασία. Αν τα πούμε αυτά τα πράγματα και να έχουμε τις. Κύριε Πρόεδρε. Σαν λαός να παλέψουμε απέναντι σε αυτές τις καταστάσεις που θα προκύψουν, που είναι και αυτό μια λύση. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε του Εμπορικού Συλλόγου, κρατάω δύο πράγματα. Ένα από αυτό που είπε ο κύριος Πρινιουτάκης, ότι έχουμε φτάσει στα όρια της γελοιότητας, και μια δεύτερη κουβέντα από εσάς που είναι κουβέντα έκκληση, ας μη μας ταπεινώνουν άλλο.